Μπήκαμε! Εδώ είμαστε! Δηλαδή τώρα τι, ας πούμε, πρέπει να πούμε και ευχαριστώ. Ε? Τι, δηλαδή σε τιμωρώ, κάνω το σκάνδαλο και μετά το παίρνω πίσω και κάνω γολοτούμπα. Και πρέπει να πούμε και ευχαριστώ τι, άμα θα πάνε να αφαιρώσουν βαθμούς. Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει. Λοιπόν, σήμερα επειδή είναι ιδιαίτερη ημέρα, δεν έχει παιχνίδι, ο αρχισυντάκτης εκπομπής, δηλαδή ο υποφαινόμενος, δηλαδή εγώ, αποφασίζουμε ύστερα από τα πολλά μηνύματα που είχαμε από τις 10 που τελειώσαμε το πρωί μέχρι την εκπομπή. Δεν θυμάμαι να έχει γίνει άλλη φορά τέτοιο πράγμα. Μέχρι και τώρα 2 που μπαίνουμε στο στούντιο για το πρώτο μισάωρο σήμερα. Εσείς το ζητήσατε, εμείς θα το βάλουμε και μετά τις 2.30 θα έχουμε και τη σύνδεση με τον Κώστα Βασιλόπουλο. Άλλη μέρα, αύριο μέρα είναι, θα παίξουμε και quiz θα κάνουμε και ό,τι θέλετε. Επειδή λοιπόν το ζητήσατε το πρώτο μισάωρο σήμερα, την εισαγωγή την πρωινή, σας την παραδίδουμε. Δεν πιστεύω να σκιάζεται κανένας. Να πω ακριβώς αυτό που είχα πει την επομένη της κλοπής στο μικρόφωνο. Τα θυμάμαι. Μπορεί να μην θυμάμαι τι λέω το προηγούμενο λεπτό, αλλά κάποιες φλασιές τις τρώω. Θα πω λοιπόν αυτό ακριβώς που είχα πει την επομένη της σερπαντίνας και της φωτογραφίας του βγαλμένου μπουφάν του κλεμμένου πρωταθλήματος. Όποιος νομίζει ότι δεν αντέχει, όποιος νομίζει ότι θέλει να τα παρατήσει, όποιος νομίζει ότι θέλει να γίνει ρήψασπης, να φυγομαχήσει, με γεια του, με χαρά του. Εμείς, όχι. Όποιος θεωρεί ότι δεν αντέχει, ότι λυγίζει, ότι κλονίζεται, ότι δεν έχει αποθέματα, με γεια του, με χαρά του. Να μας το πει, να το ξέρουμε. Ανθρώπινο είναι ρε παιδί μου, μπορεί να μην αντέχει. Μπορεί να θεωρεί ότι πάω ξημένη μόνο τίτλοι. Μόνο χαρές. Μόνο φιέστες, μόνο πρωταθλήματα. Οκ. Έχουμε να τον πληροφορήσουμε αυτόν που πιθανόν να το σκέφτεται αυτό, ότι δεν είναι έτσι. Και ότι αυτή η ομάδα γιγαντώθηκε μέσα από τέτοιες καταστάσεις. Οι παλαιοί, οι μπαμπάδες μας και οι παππούδες μας κουνάνε το κεφάλι από χθες. Γιατί το έχουν ζήσει με άλλες μορφές. Μπορεί να μην ήταν η ΕΕΑ, η λεγόμενη ελεγχόμενη επιτροπή Αυγενάκη, η ελεγχόμενη επιτροπή άσχετων, η ελεγχόμενη επιτροπή απαράδεκτων, οι ελεγχόμενοι εντελοδόχοι Αυγενάκη. Πείτε το όπως θέλετε, έχει πολλές βερσιών. Έχει πολλές βερσιών. Άνοιξαν λοιπόν από χθες οι ασκοί του Αιώλου. Αφού θέλουν έτσι, έτσι λοιπόν θα γίνει. Έτσι λοιπόν θα γίνει. Αφού επέλεξαν λοιπόν αυτόν τον το δρόμο να παίξουν με τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Γιατί μάλλον για μία ακόμα φορά δεν μας έχουν μετρήσει σωστά. Και δεν εννοώ πληθυσμιακά, δεν εννοώ έναν προς έναν ότι είμαστε τόσοι. Εννοώ το DNA μας, την οτροπία μας, το σκεπτικό μας, το μέταλλό μας, το χαρακτήρα μας, τις αρχές μας, τις διαχρονικές αξίες μας, τις παραδόσεις μας. Όλο αυτό που είμαστε, όλο αυτό που σημαίνουν τα 4 γράμματα, όλο αυτό που χαρακτηρίζει σαν τεράστια οικογένεια, σαν οργανισμό, τον Παθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών. Έχω να σας πω ότι από χθες αισθάνομαι ακόμα πιο περήφανος που και εγώ και τα παιδιά μου και όλη μου η οικογένεια είμαστε εκεί. Είμαστε ΠΑΟΚ, ζούμε για τα 4 γράμματα. Είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας, της ζωής μας. Και μας καθορίζει πολλά πράγματα. Όποιος μπορεί να το καταλάβει, καλώς. Όποιος δεν μπορεί, με γεια του, με χαρά του. Αυτά λοιπόν τα Ιουσουφάκια
Αυτοί λοιπόν οι οσφιοκάμπτες, αυτές οι μαριονέτες, αυτοί λοιπόν οι αχυράνθρωποι που τους τοποθέτησε λίγες μέρες μόνο πριν ο λεγόμενος υφυπουργός, αυτός με το μαλλί Playmobil, αυτός που τον έβαλε πιόνι εκεί, ο Βαγγέλας. Αποφάσισαν λοιπόν, χωρίς να στοιχειοθετείται πουθενά αυτό το οποίο αποφάσισαν, να βγάλουν μια, μάλλον όχι απόφαση, να πούν ότι εμείς αυτό εισηγούμαστε. Είναι μια εισήγηση. Ο σκοπός τους ξεκάθαρος, ο σκοπός τους είναι εξόφθαλμος στη ζυγαριά που από τη μία πλευρά υπάρχει το βρώμικο, υπάρχουν τα στημένα, υπάρχουν οι καταδίκες, υπάρχουν οι υπόδικοι, υπάρχουν τα δικαστήρια, οι αγωγές, υπάρχουν οι ρασιστικοί χαρακτηρισμοί. Έπρεπε λοιπόν, και αφού ο ΠΑΟΚ πάντοτε είχε και έχει και θα έχει πάντα το ηθικό πλεονέκτημα, να βρούμε κάτι. Δεν γίνεται σε λίγες μέρες εκδικάζονται τα στημένα, οι συμμορίες. Τι θα κάνουμε, πώς θα γίνει? Ας βρούμε λοιπόν να φτιάξουμε κάτι. Ας φτιάξουμε και μια επιτροπή. Ας βάλουμε αυτούς που θέλουμε. Ο ένας ούτε καν πήγε. Οι άλλοι όλο δική του. Τελείως. Το πανό λοιπόν τα είπε όλα. Απέναντι σε αυτό το μνημείο υποτέλειας, γιατί περί τέτοιου πρόκειται, μια απόφαση που το φέραν από εδώ, το φέραν από εκεί, να κάνουν αυτό το οποίο τι ήθελαν, δηλαδή φύγει ο ΠΑΟΚ από τη μέση, αυτό ήθελαν. Διότι αποτελεί εφιάλτη στα όνειρά τους, έτσι όπως τα είχαν τόσα χρόνια τακτοποιημένα, τόσο δυνατός, δεν μπόρεσαν να χωνέψουν ότι βρέθηκε κάποιος τόσο δυνατός όπως ο Ιβάν Σαββίδης. Δεν μπόρεσαν να χωνέψουν ότι συσπυρώθηκε αυτός ο τεράστιος λαός και πήρε δύο συνεχόμενα ντάμπλ, και αυτά ήταν μόνο η αρχή. Όπως λοιπόν μετά από εκείνη τη βραδιά με την κλοπή, με τη σερπαντίνα, με το βγαλμένο μπουφάν και τη φωτογραφία, με τους δήθεν τρομοκρατημένους, με τους δήθεν τραυματισμένους, με τους θεατρίνους, όπως τότε βγήκαμε από αυτό πολύ πιο δυνατοί, επιστρέψαμε και σαρώσαμε τα πάντα, έτσι θα γίνει και τώρα. Αν υπήρχε έστω και ένας που ήταν σε μια ύπνωση, αν υπήρχε έστω και ένας ο οποίος είχε τελματώσει, ο οποίος ήταν χαλαρός, ο οποίος έλεγε εντάξει μωρέ, οκ. Νομίζω ότι από χθες δεν υπάρχει ούτε ένας που να μην αντιλαμβάνεται τι πλεκτάνη στήθηκε, τι ωραία ιστορία έφτιαξαν προκειμένου ο προβολέας να γυρίσει εδώ και όχι εκεί. Το ετοίμασαν αυτοί που πανηγύριζαν, που δεν ήταν πλέον εγκληματική οργάνωση. Όχι, είμαστε συμμορία. Γιούπι, τι χαρά, τι υπέροχα που δεν είμαστε πλέον εγκληματική οργάνωση, αλλά είμαστε μια συμμορία. Γελάμε μαζί σας, να ξέρετε. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Να το έχετε υπόψη σας. Το πάθος, η τρέλα, η πίστη σε αυτό που αγαπάμε και πιστεύουμε. Τώρα, στα πρακτικά, αυτή είναι μια εισήγηση από το κουκλοθέατρο, από μια απολύτως ελεγχόμενη επιτροπή. Βάλαν τα αδρίκελα, εντάξει, τους είπαν τι να κάνουν, προκειμένου τι, αφού είδαν ότι δεν μπορούν, η ομάδα από χθες, παρότι τόσο κακή μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πάλι είναι πρώτη. Λύσαξαν, δεν μπορούν, το καταλαβαίνετε, το βλέπετε, δεν είμαστε υπερβολικοί που το λέμε. Και θα χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο που έχουν. Θεμητό, πάντα θεμητά, εδώ και πολλά χρόνια. Και αθέμητο, θα φτιάξουν ιστορίες. Θα μας χαρακτηρίσουν τουρκόσπορους, θα μας χαρακτηρίσουν Ρώσους, θα μας χαρακτηρίσουν υπανθρώπους, θα μιλήσουν για ποδοσφαιρικά περιττώματα, θα βγάλουν λύσα. Και βέβαια χθες, το άκρο νάουτο της ηρωνίας, ο ίδιος άνθρωπος,
που πήρε την απόφαση για αυτή την επιτροπή, ο ίδιος άνθρωπος που τη σύστησε, είναι και αυτός που βγήκε μετά και μας πουλούσε και πνεύμα. Ότι όχι και δεν πρέπει και αυτή η επιτροπή. Ο ίδιος δηλαδή πραγματικά. Εκεί κι αν είναι, ας πούμε, το ειρωνικό της υπόθεσης. Πόσο παίζεις με τα νεύρα μας. Πόσο πολύ βαθιά σε έχουν χώσει μέσα σε αυτό που κάνεις. Να το φτιάξεις πρώτα εσύ, να το στήσεις όλο αυτό και μετά να βγαίνεις και να μας λες ότι όχι, δεν έπρεπε και τι απόβαση είναι αυτή και δεν, όχι βεβαίως, δεν είναι απαράδεκτο. Μας δουλεύετε ρε. Μας δουλεύετε. Εσύ λοιπόν που είσαι υπάλληλος του Μαρινάκη, εσύ λοιπόν που έφτιαξες αυτή την επιτροπή, να ξέρεις ότι άνοιξες τους ασκούς του Αιώλου. Ήδη ο ΑΣ αποφάσισε να αποσύρει όλες τις ομάδες από όλα τα σπορ, άνδρες και γυναίκες. Ήδη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, επιτέλους, πόσες μέρες φωνάζουμε και λέμε. Πού είστε ρε παιδιά, καταλαβαίνετε τι γίνεται, ότι υπάρχει, η λέξη πόλεμος δεν μου αρέσει, αλλά αυτό είναι. Αυτό είναι πλέον. Πόλεμος απέναντι σε όλο αυτό που στήσανε. Για να βυθίσουν τον ΠΑΟΚ πού, να τον ξαναγυρίσουν εκεί που ήταν παλιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Ζαχοράκης παραιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Καιρός ήταν, Θόδωρε. Από σένα είσαι ένας από αυτούς που περιμέναμε μπροστά. Περιμένουμε και από άλλους. Ο Κουκοδήμος έβγαλε μία ανακοίνωση πολύ σκληρή κατά του κόμματός του και έρχονται κι άλλοι, έπονται κι άλλοι. Όσοι λοιπόν νόμισαν ότι μπορούν να παίξουν με την ιστορία, με τις αρχές, με τις ζωές των ανθρώπων, πλανώνται πλάνη νυχτράν. Εμείς εδώ από την εκπομπή δεν πρόκειται ποτέ και καμία φορά να προτρέψουμε άνθρωπο να προβεί σε βίαιες ενέργειες. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όμως, άλλο δροβία, άλλο σηκώνομαι από την καρέκλα και τον καναπέ και αντιδρώ για αυτά που γίνονται. Ήδη έξω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας χθες το βράδυ έγινε μηχανοκίνητη πορεία, χαμός, έπονται πολλά. Πάτησαν το κουμπί. Άνοιξαν, θα το ξαναπώ, η ασκή του Αιώλου από χθες. Αυτή η ομάδα, αυτός ο λαός, εμείς οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας, ανεχτήκαμε πάρα πολλά. Περάσαμε από πάρα πολλά βάσανα, από πάρα πολλές συμπληγάδες, για να φτιάξουμε αυτό το χαρακτήρα. Περάσαμε από πολλές δυσκολίες, από ξεριζωμούς, από αδικίες, από θανάτους, από περιθωριοποίηση, από υποτίμηση, από προσβολές. Περάσαμε από όλα αυτά. Όμως, πιο αδύναμοι δεν γίναμε. Γίναμε πιο δυνατοί. Γίναμε αυτό που είμαστε σήμερα. Ο Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Είμαστε λοιπόν το μέταλλο που το χτυπάς και γίνεται πιο σίδερο. Γίνεται πιο δυνατό. Ευχαριστούμε όλους αυτούς οι οποίοι έριξαν νεράκι σε αυτό το μήλο, έσκυψαν τη μεσούλα τους και από χθες πανηγυρίζουν για κάτι που δεν πρόκειται ποτέ να γίνει φυσικά, γιατί και στο πρακτικό μέλος, μετά από τις μαριονέτες και το κουκλοθέατρο, θα πάει στην πειθαρχική τη Super League και τη ΕΠΟ και δεν πρόκειται, αφού δεν στοιχειοθετείται πουθενά καμία πολυδιοκτησία, θα καταρρεύσει όλο αυτό. Αυτή η εισήγηση που είναι εμετός, που είναι πραγματικά μνημείο υποτέλειας, μνημείο δουλείας στο μεγάλο αφεντικό που αποφάσισε ότι πρέπει να απαλλαγούμε. Δεν γίνεται αυτή να είναι ρε παιδιά. Δεν γίνεται να μην μπορούμε να τους βγάλουμε από τη μέση. Θα βρούμε έναν τρόπο, δεν μπορούμε. Και δεν μπορούν πέρσι να έρχονται και να μας λένε ότι πήραμε ένα double πεντακάθαρα. Δεν γίνεται να μπορούν να υπάρχουν αυτοί. Και επειδή έρχονται πάρα πολλά από την πλευρά τους, εις βάρος τους,
τι έπρεπε να κάνουμε, να βρούμε κάτι εκεί να πούμε, κάπως πρέπει να γυρίσει ο προβολέας επάνω, να ασχολούνται όλοι με αυτό και όχι με τη δίκη για τα στημένα, όχι με τα κακουργήματα, όχι με τους τζίλους, όχι με τους ξυλουδαρμούς, όχι με τις απειλές, όχι με τις ρατσιστικές εκφράσεις, όχι με τις νόβες και τα χαρτζιλίκια από εδώ και από εκεί. Και έτσι απλά δεν καταλαβαίνω ότι μας κάνουν πιο δυνατούς. Μάλλον όχι, θα το ξαναπώ. Δεν το καταλαβαίνω ότι έτσι πραγματικά φτιάχνουμε χαρακτήρα ακόμα πιο τσιμεντένιο. Δεν το καταλαβαίνουν. Νομίζω πραγματικά τι, ότι θα φοβηθούμε, ότι θα λυγίσουμε, τι, ότι θα σκιαχτούμε, ότι θα μελαγχολήσουμε, ότι θα κλειστούμε στο καβούκι μας, ότι θα βάλουμε τα κλάματα. Αυτό πιστεύουν. Πραγματικά τώρα δεν υπάρχει εκεί μέσα ένας πιο πονηρός. Δεν το καταλαβαίνουν. Ότι εμείς έτσι φτιαχτήκαμε. Ότι αυτή η ομάδα εκεί έχει τα θεμέλια της. Σε αυτό που κάνουν τώρα για μία ακόμα φορά. Σκανδαλωδώς. Έτσι. Ανησυχούσαν κάποιοι τα τελευταία χρόνια. Μήπως με τους τίτλους, μήπως με τα πρωταθλήματα αλλάξει το DNA μας. Τι αλλάξει βρε το DNA. Να το DNA μας. Να το τώρα θα βγει. Τώρα θα βγει μπροστά. Τώρα θα βγει. Εγώ έτσι σκέφτομαι παιδιά. Εγώ ως Κωστής. Αν εσείς σκέφτεστε κάπως αλλιώς, είναι δικαίωμά σας. Ούτε εγώ θα σας πω πώς να νιώσετε ή πώς να αντιμετωπίσετε όλο αυτό που προέκυψε. Δεν έχω το δικαίωμα, ούτε θεωρώ ότι είμαι πιο σημαντικός ή πιο ξύπνιος ή πιο ευφυής ή πιο έτοιμος από εσάς. Όχι. Το ξέρετε όσοι με ξέρετε χρόνια. Έτσι, έτσι ακριβώς. Όπως σκέφτομαι, έτσι και τα λέω. Κανένα φίλτρο, καμιά γραμμή, καμία υπόδειξη, καμία. Περιμένουμε σύσσωμοι. Όλοι αυτοί που πήραν ψήφο από τον Μπαοκτσί, από το Θεσσαλονικιό, από το Μακεδόνα, από το Βορειοελλαδίτη, όλοι αυτοί να σκεφτούν πρώτα-πρώτα αν έχουν τη συνείδησή τους, να σκεφτούν πρώτα-πρώτα τις αρχές τους, αν έχουν, το ξαναλέω, να ξεχάσουν τη θέση, να ξεχάσουν την καρέκλα, να ξεχάσουν τον τίτλο, να ξεχάσουν το αραλίκι και τα βολέματα και να βγουν έξω από αυτό. Να βγουν έξω από αυτό. Ήδη η αρχή έγινε. Και τώρα ο Κούλης πρέπει να πάρει απόφαση. Θα στηρίξει αυτό, αυτό το ανουσιούργημα, αυτό το θέατρο, αυτό το κουκλοθέατρο, είναι έτοιμος γι' αυτό. Είσαι έτοιμος, αν είσαι έτοιμος, οκ, να μας το πεις. Γιατί εμείς είμαστε. Και ξαναλέω, ούτε για σπασίματα, ούτε για βία πράγματα. Δεν χρειάζεται. Υπάρχουν τρόποι. Αλλά αν θέλεις πραγματικά να νιώσεις το πετσί σου πώς αντιδρά κάποιος που νιώθει ότι για μία ακόμα φορά μέσα στις δεκαετίες προσπαθούν να τον θέσουν στο περιθώριο, προσπαθούν να τον ξαναμετατρέψουν σε κομπάρσο επειδή τόλμησε να σηκώσει κεφάλι, να γίνει ισχυρός, να διεκδικήσει, να κατακτήσει, να ονειρευτεί. Αν νομίζεις ότι θα μείνει άπραγος αυτός ο κόσμος που δεν νοιάζεται και δεν υπολογίζει ούτε κόμμα, ούτε χρώμα, ούτε πολιτικές, ούτε τίποτα. Πάνω απ' όλα είναι ο ΠΑΟΚ στη ζωή του. Έτσι μεγάλωσε, έτσι νιώθει. Αν λοιπόν νιώθεις τόσο δυνατός πραγματικά να τα βάλεις με εκατομμύρια ανθρώπους, δείξ' το μας, μεγάλε. Να σε δούμε. Δείξ' το. Σε περιμένουμε στην Αγκρότικα για να σε χειροκροτήσουμε για τις αποφάσεις σου. Σε περιμένουμε να σε υποδεχτούμε, διότι είσαι ο Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Βεβαίως. Μέχρι τότε περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις σου και θα το ξαναπώ, επειδή είμαστε μια φιλόξενη πόλη. 30 νομίζω του μηνός. Αν δεν κάνω λάθος, 30, 31. Είναι τα εγγένεια της Αγκρότικα λοιπόν. Έλα,
και παίξε με τις ζωές των ανθρώπων. Γιατί δεν μπορεί να είσαι στην κοσμάρα σου, εσύ τον έχεις βάλει αυτόν εκεί, εσύ τον συντηρείς, εσύ τον διατηρείς, εσύ τον ανέχεσαι, εσύ λοιπόν είσαι υπόλογος. Γιατί και εμείς εδώ είμαστε Ελλάδα, μπάστορα. Είσαι πρωθυπουργός όχι της Αθήνας, όχι του Πειραιά, όχι του νομού Αττικής, είσαι όλων των Ελλήνων. Και περιμένουμε λοιπόν να δούμε. Όσο για τους κακομύριδες που έσπευσαν χθες να πανηγυρίσουν, απλά γελάμε, τους λυπόμαστε κιόλας. Τους λυπόμαστε, το λέω ξεκάθαρα. Εγώ αυτό έχω να πω. Έτσι νιώθω. Όποιος θέλει, συμφωνεί. Τώρα, για το μάτς, τι να πούμε ρε παιδιά. Να. Πιστεύετε ότι είναι τυχαίο που η απόφαση βγήκε 6 και 5. Σας ρωτώ, πιστεύετε ότι είναι τυχαίο? Ναι, η ομάδα χθες ήτανε πραγματικά, πραγματικά τόσο κακή. Και φυσικά υπήρξαν σφυρίγματα στο τέλος. Αν μου πεις αν ήσουν να σφύριζες, εγώ δεν θα σφύριζα. Εντάξει. Όμως καταλαβαίνω και αυτούς οι οποίοι βλέπουν την ομάδα να παίζει έτσι, θέλουν τώρα από την ομάδα να βγάλει χαρακτήρα. Όμως ρε παιδιά, και οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι. Εσείς τι λέτε, δεν κατάλαβαν οι παίκτες ή δεν το πληροφορήθηκαν τι είχε γίνει ή δεν το έμαθαν στο ημίχρονο ή δεν κατάλαβαν που ο κόσμος όραζε να καεί, να καεί το μπιμπιπ, η Βουλή ή η Αθήνα κτλ. Δεν κατάλαβαν τι έγινε. Και παρουσίασαν αυτήν την εικόνα. Φίλε Φερέιρα, άκουσε τι έχουμε να σου πούμε. Όπως είπαμε τα καλά, όπως επενέσαμε όταν έπρεπε, θα μάθεις λοιπόν όταν συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή τους όλοι, όπως πηγαίνεις και χτυπάς το τύμπανο το αόρατο και χαίρεσαι μαζί τους, θα μάθεις λοιπόν να ακούς και την αποδοκιμασία. Και δεν θα τσαντίζεσαι και δεν θα αντιδράς νευρικά όταν ο κόσμος θα αρνείται να χειροκροτήσει. Δεν ήθελε να χειροκροτήσει χθες ο κόσμος, ρε φίλε. Δεν ήθελε, γιατί βλέπει την ομάδα να παίζει έτσι. Είπαμε, ναι, συνυπολογίζουμε όλα αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες, βεβαίως. Αλλά μπες και παίξε την μπάλα σου. Δεν γίνεται να είμαστε έτσι κλεισμένοι πίσω. Ο δικός μας Βόλος, έτσι. Πού είναι αυτοί, πού είναι αυτοί τώρα να βγουν? Ματώσαμε χθες. Έλεγε χθες το πρωί ο Κωστάκης. Τι έλεγα? Τα μάτια μας 14, το μαχαίρι στο στόμα. Καλά ρε Κωστή, τι είναι αυτά που λες? Μου είπε άνθρωπος με το που κατέβηκα από κάτω, μπροστά στη Eurobank. Ρε Κωστή, τι είναι αυτά λέω? Θα μπούμε μέσα να ρίξουμε 5 γκολ. Άσε με άνθρωπέ μου, του λέω, άσε με, γιατί εγώ αυτά τα μάτς φοβάμαι. Έλα ρε Κωστή, λέει, νομίζω σε βρίσκω υπερβολικό. Με περίμενε σήμερα από κάτω για να μου πει, ξέρεις κάτι? Τι να ξέρω ρε φίλε, τι να ξέρω. Όταν δεν ασχολούμαστε καθόλου με το μάτς και ασχολούμαστε με όλα τα άλλα, γιατί και αυτός είναι ο στόχος τους. Να αποπροσανατολιστεί η ομάδα, να χάσει τη συγκέντρωσή της. Τα συνυπολογίζουμε όλα αυτά. Ναι, οι παίκτες έχουν γύρω γύρω αυτιά και μάτια και βλέπουν και ακούν και τους πληροφορούν τι γίνεται και καταλαβαίνουν. Θα έπρεπε όλο αυτό να τους κάνει πιο δυνατούς. Ο Μίτσης το 10 νομίζω χθες τελείωσε. Το κατάλαβε και ο ίδιος. 1, 2, 3. Δεν είναι αυτή η θέση του ανθρώπου. Άστον, δώσ' του χώρου. Χάνουμε ένα εργαλείο στο κέντρο. Ο Μαουρίσιο δεν γύρισε ποτέ πίσω και δεν ξέρω αν ποτέ θα γυρίσει. Και δεν νομίζω να μείνει κιόλας. Μην αποενεργοποιείς ένα εργαλείο όπως είναι ο Μίσιτς στο χώρο του κέντρου. Έχεις δεκάρια. Αυτά λέγαμε το πρωί. Αυτά. Μας ζητήσατε την εισαγωγή, την ξαναβάλαμε. Αυτή είναι η άποψή μας. Και όπως είδατε, είπαμε, περιμένουμε να δούμε τις επόμενες ενέργειές σου, λέγαμε, για το Μητσοτάκη. Μην περιμένετε ούτε θριαμβολογίες, ούτε τίποτα. Ούτε ευχαριστίες, εννοείται. Δηλαδή, έρχομαι, σου καίω το σπίτι και μετά φέρνω την πυροσβεστική. Και πρέπει να σε ευχαριστήσω επειδή έφερες να σβήσεις τη φωτιά που εσύ ο ίδιος άναψες. Αρνούμε. Αρνούμε. Έτσι έχει η κατάσταση. Το διέγραψε το Ζαγοράκη, γιατί δεν το άρεσε μάλλον. Θέλει, όπως βλέπετε, καταλάβατε
γιατί δεν αντιδρούν οι υπόλοιποι, έτσι. Βλέπετε, όποιος βγάλει το κεφάλι απ' έξω, χραπ, κατευθείαν. Δικαιώνει με αυτή του την ενέργεια ο Πρωθυπουργός όλους αυτούς οι οποίοι κάθονται, έχουν λουφάξει και δεν μιλάνε. Και δεν βγάζουν άχνα. Καμιά ανακοινωσούλα, κανένα τέτοιο. Κανένα τέτοιο σκηνικό. Συγχωρέστε μας σήμερα που δεν παίξαμε. Και εγώ θέλω. Είναι όμως μέρες διαφορετικές. Και επειδή είχαμε πάρα πολλά μηνύματα, δεν το έχω ξανακάνει και θα περάσει πολύ καιρός να το ξανακάνουμε. Να βάλουμε το πρωινό το μισάωρο. Αλλά υπάρχει κόσμος που δεν μπόρεσε να ακούσει το πρωί, που είχαμε μηνύματα και μας ζητήσατε. Εννοείται ότι θα βγάλουμε Κώστα Βασιλόπουλο, το διευθυντή της Φόρτσα. Τρέχουν οι εξελίξεις. Τρέχει το προσκήνιο, το παρασκήνιο, όλα όσα γίνονται, όλα όσα θα γίνουν. Μην νομίζετε ότι τελείωσε η ιστορία. Τώρα αρχίζουν όλα. Εγώ θα πω και κάτι που είπα το πρωί. Αν έχουν στο μυαλό τους ένα σχέδιο, αν έχουν εξηφάνει ένα νηστό μέσα στο κεφάλι τους που οδηγεί στο γνωμικό το μη χειροβέλτιστον, να το ξεχάσουν. Αν δηλαδή άφησαν να πέσει η βόμβα του υποβιβασμού και τώρα βλέπετε, αλλάξαμε τον νόμο. Σας σώζουμε. Δεν θα πέσετε. Πάρε μείον 6. Πάρε μείον 5. Πάρε μείον 8. Ας το ξεχάσουν αυτό. Δεν υπάρχει το μη χειροβέλτιστον. Δεν υπάρχει τίποτα από την αρχή. Υπήρχε μόνο η προσπάθεια να σπηλώσουν, να κυλιδώσουν, να αποπροσανατολίσουν. Αυτό εγώ αντιλαμβάνομαι. Εσείς πείτε μου ότι κάνω λάθος. Είναι η προσωπική μου άποψη. Και ξέρετε, γιατί εδώ στο μεσημεριανό συναντάμε και ακροατές που δεν είναι της πρωινής, που δεν μας ξέρουν, ότι αυτά τα κατεβάζει ένα κεφάλι. Δεν υπάρχει ούτε γραμμή, ούτε κατεύθυνση, ούτε τίποτα. Υπάρχει ένας που πραγματικά ό,τι κατεβάζει το κεφάλι του τα λέει. Και ας διαφωνούμε πολλές φορές. Ας διαφωνούμε. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο που έχει στείλει μήνυμα, αδερφέ, δεν βασίσαμε ποτέ την όποια κρωματικότητα στο να βάλουμε τον αδερφό μας, τον Παοκτσή, να σκοτωθεί με τον Αριανό, με τον Ηρακλειδέα, με τον οποιοδήποτε. Δεν το έχουμε ανάγκη, δεν το έχουμε κάνει ποτέ και δεν θα το κάνουμε τώρα. Να βάλουμε τον κόσμο να βρίζεται. Είναι το πιο εύκολο ραδιοφωνικό τρίκ και τέχνασμα. Να βγω να βρίσω τον Αριανό, να τσιμπήσει ο δικός μου, να βγει να τον βρίσει, να βγει ένας άλλος μετά να βρίσει τον προηγούμενο και να γίνουμε σαν αυτά που κοροϊδεύουμε. Όχι. Γι' αυτό και είμαι υπερήφανος για τους ακροατές μου το πρωί και για το μεσημέρι. Κρατάμε ένα επίπεδο, έχουμε την άποψή μας, βγαίνουν και από άλλες ομάδες, διαφωνούμε, αλλάζουμε απόψεις, αλλά κρατάμε ένα επίπεδο. Ακόμα και στις δύσκολες μέρες, μετά από ήττες, μετά από τέτοιες αποφάσεις. Και ας διαφωνούμε. Τώρα, τι γίνεται σε υπόλοιπες ραδιοφωνικές εκπομπές, άλλα ραδιόφωνα, αυτά και τα λοιπά. Δεν μπορώ να ξέρω, παιδιά. Ο καθένας, δεν μπορώ να κάνω κουμάντο σε όλους. Το ξέρετε, ούτε είναι αυτός ο ρόλος μου. Αυτό θέλω να πω. Σας θυμίζω, χορηγός της εκπομπής, Alpha Park, αυτό είναι το πιο φτηνό πάρκινγκ στην περιοχή αεροδρομίου. Εκεί θα βρείτε πραγματικά τις πιο φθηνές τιμές. 23 10 42 44 44. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με Κώστα Βασιλόπουλο. Πάμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο διευθυντής Φόρτσα Κώστας Βασιλόπουλος. Γεια σου Κώστα. Καλό μεσημέρι Κωστή. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Άνοιξαν οι ασκοί του αιώλου. Τους άνοιξε η επιτροπή του Λευτέρη Αγγενάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως καλά ξέρουμε όλοι, μια επιτροπή που διορίστηκε για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του Ολυμπιακού, την επικοινωνιακή πολιτική του Ολυμπιακού, σε ό,τι αφορά την κόντρα με τον ΠΑΟΚ. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν υπάρχουν αμφιβολίες περί των όσων συμβαίνουν. Τα μέλη της Επιτροπής αντικαταστάθηκαν λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η εκδίκαση της συσκευωρίας αυτής που κατασκεύασε ο Ολυμπιακός για να εξυπηρετήσουν αυτό το σκοπό. Ακόμα και η ψηφοφορία του 3-2, απουσία ενός μέλους, του κ. Μαντέου, ο οποίος δεν εντοπίθηκε ποτέ από την Γενική Γραμματεία, και για να καλύψει την κατάσταση ενημέρωσε ότι
δεν ήταν στην προηγούμενη διαδικασία. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή τι συμβαίνει και με ψήφους 3-2, με τις ψήφους δηλαδή των ανθρώπων που όρισε ο κύριος Αβγιανάκης, παρά το γεγονός ότι νομικά δεν αποδείχτηκε καμία από τις κατασκευασμένες κατηγορίες, ναι. Τι απόφαση. Μιλάμε για ένα σκάνδαλο, μια εισήγηση σκάνδαλο, άνευ προηγουμένου. Είναι μια πολιτική απόφαση, το βάρος της ευθύνης φέρει ακέραια ο κύριος Αβγιανάκης και ο πολιτικός του προϊστάμενος, δηλαδή ο πρωθυπουργός της χώρας. Η θέση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ από αυτό εκφράστηκαν χθες το βράδυ, από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ και διευθύνοντας σύμβουλος στη δίκη του Κυριάκου Στομαίδη, στο Όπεν, με τον καλύτερο τρόπο. Ουβερός. Ότι αυτά που ήταν να ακουστούν, ακούστηκαν. Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Ο οποίος θεωρεί ότι ο οργανισμός του ΠΑΟΚ θα αποδεχθεί τέτοιου είδους στήσιμο, γιατί μιλάμε για ένα στήσιμο ανεκριουμένο, είναι βαθιά γελασμένος και νυχτωμένος. Όπως επίσης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η σημερινή τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, θα αλλάξει ο νόμος. Τι να αλλάξει ο νόμος για αυτό το πράγμα. Εν μέσω περίοδου θα αλλάξει ο νόμος, γιατί για να μην πέσει ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη. Για να, τι πρέπει να πούμε ευχαριστώ, ας πούμε τώρα. Αυτό, δηλαδή, είναι, ένα, αυτό είναι ένα νέο στήσιμο. Αυτό είναι ένα νέο στήσιμο. Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει καμία αλλαγή νόμου, θέλει την εφαρμογή των νόμων και αυτό που θέλει είναι δικαίωση. Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει τίποτε άλλο. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, και ξέρω ότι δεν αρέσει ο αντιπάλος του. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ένοχος και θα αποδειχθεί στα δικαστήρια. Η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη μέσω των τακτικών δικαστών στις επιτροπές της ΕΠΟ και της Λιγκά της Λίγκα και της Λίγκα και της ΕΠΟ θα αναλάβουν τις υποθέσεις αυτές. Είναι ξεκάθαρο, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος βαθμολογικό πίνακα, θα συνεχίσει να αγωνίζεται σε δύο ταμπλό, όπως κάνει επί σειρά ετών, στους αγωνιστικούς των ελληνικών γηπέδων και στις αίθουσες του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου οργάνου του ελληνικού ποδοσφαίρου και αν χρειαστεί στο ανώτατο, στο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ, το πρώην ΚΑΣ δηλαδή, για να πάρει την δικαίωσή του. Καμία αλλαγή νόμου δεν έχει στερηθεί τον ΠΑΟΚ, καμία χαρισματική πράξη, Χάρη, ναι. κανένα προεδρικό διάταγμα. Με προεδρικά διατάγματα πρωταθλήματα έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ σε καμία των περιπτώσεων να αποδεχθεί οποιαδήποτε απόκληση από όσα ισχύουν σήμερα. Ξεκινά μια δικαστική διαμάχη άνευ προηγουμένου, είναι πολλά αυτά που θα βγουν στον αέρα και για τον Ολυμπιακό και για συμμάχους παύλα συνεταίρους, παύλα ελεγχόμενους από τον Ολυμπιακό εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Είναι πολλά αυτά που θα ακολουθήσουν και θα βρεθούν στο εδόλιο πάρα πολλοί που δεν το περιμένουν, δεν το φαντάζονται. Δεν μπορούν να φανταστούν μέχρι πού θα φτάσει τώρα πλέον η έρευνα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να αποδειχθούν τριγωνικές συναλλαγές, όπως μία από αυτές ακούστηκε χθες στην εκπομπή του Open. Η περίπτωση του Μασούρα. Τον πήρα τη Λάρισα, τον είχε τον Πανίνη και τον δει στη Λάρισα. Λοιπόν, τέτοιου είδους διαδικασίες και δανεισμούς, γιατί και αυτό μπήκε στο τραπέζι, όλα θα βγουν στο φως. Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που ζήτησε να καταργηθούν οι δανεικοί και να συμμετέχουν οι ομάδες στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Κάτι που αρνήθηκε ο Ολυμπιακός για να διατηρηθεί η διαδικασία των δανεικών. Γιατί τη χρησιμοποιεί ο Ολυμπιακός έναντι του ΠΑΟΚ, που έδωσε παίκτες στη Λάρισα. Και το ευχαριστώ από τον κύριο Κούγια για τις αρχές επιθέσεις. Δεν έδωσε ο ΠΑΟΚ παίκτες στη Λάρισα για να κερδίσει την έδνοια του κύριου Κούγια, γιατί δεν την έχει ανάγκη. Ούτε τη χρειάζεται, ούτε τη ζήτησε. Ο ΠΑΟΚ έδωσε έναν οίκο στη Λάρισα γιατί έχει παίκτες αξίας που πρέπει να έχουν αγωνιστικά λεπτά συμμετοχής και να εξελίσσονται. Είναι ξεκάθαρο και γι' αυτό και δεν τους παίρνει κιόλα. Ακριβώς. Γι' αυτό και δεν είναι μια αντιπαροχή, είναι μια πράξη ποδοσφαιρική. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ένας ποδοσφαιρικός οργανισμός που δεν θα ανεχθεί να μειώσουν την αξία του, ούτε θα υποκύψει σε bullying, ούτε θα υποκύψει σε πιέσεις. Αυτό ας το ξέρουν καλά. Πάρα πολύ καλά. Γιατί σήμερα πρέπει με διάφορα να συμβαίνουν. Από το πρωί όλα, τίποτα δεν θα μείνει αναπάντητο. Όλα θα πάρουν τη σειρά, με τη σειρά που πρέπει για να φτάσουν στην τελική δικαίωση. Είναι ένοχος ο ΠΑΟΚ. Αν είναι ένοχος θα πληρώσει βάση των σημερινών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και όχι βάσει αλλαγών ή χαρισματικών πράξεων που στόχο έχουν, το λέω ξεκάθαρα, να κυλιδώσουν την ιστορία του ΠΑΟΚ. Ναι, αυτός είναι ναι. ο στόχος. Αυτός. Τίποτε άλλο. Χαρισματικές πράξεις. Δεν το κατάλαβα. Θα αλλάξει μέσα στην περίοδο εκτός αν κάτι άλλο έχουν στο μυαλό τους
και μέσω μιας τοπογραφικής διάταξης που θεωρητικά θα ευνοήσει τον ΠΑΟΚ, κάτι ετοιμάζεται από πίσω. Για άλλους. Δεν... Για άλλους, ναι. Για άλλους, ναι. Ναι. Για άλλους. Ναι. Για άλλους. Ναι, 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 ναι. Ο ΠΑΟΚ θέλει τη δικαίωσή του στα όργανα του ποδοσφαίρου. Ποια είναι? Το πρωτοβάθμιο της Σούπερ Λίγκας. Το δευτεροβάθμιο της ΕΠΟ και αν χρειαστεί το διαιτητικό, το ανώτατο δικαστήριο της ΕΠΟ Κάση, που έχει εγκαταστήσει το ΚΑΣ. Ναι, ναι, ναι. Ένα και ένα κάνουν δύο. Απλά. Τίποτε άλλο. Όποιος έχει πάρει αυτά τα κομμάτια και τα έχει διαιτητήσει, θα δεθεί και αυτός ενώπιον της δικαιοσύνης. Δεν θέλει ο ΠΑΟΚ καμία χάρη, κανένα προεδρικό διάταγμα. Αυτά τα διατάγματα δεν είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ναι, ναι. Παίζει, είναι πρώτο στο βαθμολογικό πίνακα σήμερα, σε έναν αλλοιωμένο βαθμολογικό πίνακα. Ο Ολυμπιακός έχει 6 πλέον βαθμούς από τα παιχνίδια της Μαστέρα, Τρίπολη, στον Όφη και τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ο ΠΑΟΚ παίζει με στόχο να βρεθεί ακόμη πιο ψηλά. Τίποτε άλλο. Αν θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα και να το δώσουν διάταγμα στον Ολυμπιακό, μπορούν να το κάνουν και θα αναλάβουν και τις συνέπειες, θα αναλάβουν τις ευθύνες των πράξεών τους και θα ζήσουν και τις συνέπειες. Είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Αν θεωρούν ότι ο οργανισμός του ΠΑΟΚ θα αποδεχτεί τέτοιου είδους διαδικασίες που θα τον κλειδώσουν, κάνουν λάθος. Έκανε δεύτερο μεγάλο λάθος σήμερα η κυβέρνηση. Το ένα το έκανε ο Αδιανίκης, λειτουργώντας ως Υπουργός Ολυμπιακού, και το δεύτερο έγινε σήμερα. Καμία αλλαγή σε κανέναν νόμο. Καμία. Ό,τι ισχύει. Καμία αλλαγή. Ακριβώς. Ο καθαρός δεν θέλει αλλαγές. Πάνε να εξομοιώσουν ομάδες, καταστάσεις, σε ο καμία περίπτωση. Δεν εξομοιώνεται με κανέναν. Ο ΠΑΟΚ είναι η μεγαλύτερη ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Είναι μία δύναμη αναγνωρισμένη παγκόσμια για τα ποδοσφαιρικά του και τα αθλητικά του πεπραγμένα. Αυτό δεν μπορούν να το αλλάξουν. Εάν υπάρχουν εξαρτήσεις, θα φανεί και στις αίθουσες των δικαστηρίων. Των όποιων δικαστηρίων. Και λέω δικαστηρίων γιατί τα όργανα της Λίγκας και της ΕΠΟ είναι τακτικοί δικαστές. Φυσικά. Θα όχι. Θα πάει η κατάσταση ναι, ναι. στα δικαστήρια, στις αίθουσες. Εκεί θα φανεί, εκεί θα λάμψει η αλήθεια. Ο ΠΑΟΚ θα παίζει παράλληλα σε αγωνιστικούς χώρους. Ναι. Εκεί που τίποτα δεν του χαρίζει. Ναι, 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 ναι. Δεν θα δεχτεί να του χαριστεί λοιπόν καμία απόφαση. Ας κρατήσουν τις αποφάσεις για άλλους, όχι για τον ΠΑΟΚ. Ξεκάθαρα. Κώστα... Θα ελεγχθούν όλοι ναι. ένας προς έναν. Αυγενάκης, επιτροπές, τριγωνικές συναλλαγές, δανεισμοί, αγορές που δηλώθηκαν δανεισμοί, δανεισμοί που δηλώθηκαν αγορές, χρήματα πάνω κάτω, τα πάντα. Αφού θέλουν να μετατραπεί το ποδόσφαιρο σε ένα απέραντο τσίρκο, σε ένα ροντέο, για χάρη του Ολυμπιακού, αυτό θα γίνει. Okay. Ακριβώς, ακριβώς. Όχι όμως να με τραβήξουν στο βούρκο για να παλέψω μαζί τους μέσα στη λάσπη. Θα είμαι απ' έξω να τους βλέπω. Έτσι το παρομοιάζω. Αν χρειαστεί να παλέψει ο ΠΑΟΚ στη λάσπη του βούρκου, θα το κάνει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο οργανισμός δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια να αποδεχθεί. Όχι, ενώ όσον αφορά την αλλαγή του νόμου, ότι θέλουν να με βάλουν και εμένα στο ίδιο τρυπάκι, να πω ότι είδατε, να κι εσείς, σας σώσαμε, αλλάξαμε τους νόμους, να, αυτά που λέγατε για μας. Αυτό ακριβώς. Τι νόμος δεν θέλει, τι πρέπει να σας κάνει. Ναι. Ποιες νόμους να αλλάξεις, τίποτα δεν θέλει να αλλάξεις. Ακριβώς. Το ότι η απόφαση Κώστα βγήκε... Δεν θέλει καμία αλλαγή σε κανέναν. Τα είπε ο Μάκης, δεν κάτσε τι να... Βγήκε την ώρα που έπαιζε πάρκο με τον Βόλο. Την ώρα που ο ΠΑΟΚ διεκδικούσε να περάσει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και δεν την απόφαση. Αυτές με εσύ αν υπάρχει κάτι παρόμοιο στην ιστορία. Άπετε. Δεν περίμενα δηλαδή να τελειώσει το παιχνίδι. Αυτό λέω 6 και 5 βγήκε η απόφαση. Δηλαδή πόσο ύπουλο είναι αυτό. Πόσο σύμπτωση, ας πάμε ότι είμαστε καλοπροαίρετοι. Πόσο νεύτη ρίχνεις. Καλή μας η προαίρεση και οι καλές μας διαθέσεις. Έχουν εκτιμηθεί ως αδυναμία. Εντάξει, οκ. Όχι, δεν υπάρχει. Θα δεν πρέπει υπάρχει. Να αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχει καμία αδυναμία. Αντίθετα, υπάρχει τεράστια δυναμική και τεράστια δύναμη στον οργανισμό του ΠΑΟΚ και θα αποδειχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Από τη στιγμή που πρέπει να δώσει μάχη για να αποδείξει το αυτονόητο, θα δώσει τη μάχη για να αποδείξει το αυτονόητο. Δεν υπάρχει. Ναι. Δεν έχει ΠΑΟΚ άλλο δρόμο να επιλέξει. Ο δρόμος είναι ένας αυτός. Τώρα, μια-δυο κουβεντούλες για το αγωνιστικό θέλεις να πούμε για θέλεις. Το μάτς, έτσι πριν σε αφήσουμε, για το παιχνίδι, χθες. Το παιχνίδι, κοίταξε να δεις, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός, αυτό είναι δεδομένο. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολεί στον προπονητή.
ναι. αυτή η συνεχιζόμενη παραδεταμένη κακή εικόνα του ΠΑΟΚ, γιατί στον ΠΑΟΚ ξέρουμε να κάνουμε αυτοκριτική. Βέβαια. Ξέρουμε να κάνουμε κριτική. Δεν μπορούμε, δεν σκεπάζουμε. Δεν βάζουμε τα σκουπίδια κάτω από το χαλάκι. Έτρωνε αυτή η κάτω. Εικόνα δεν είναι ωραία. Ο ΠΑΟΚ, ναι, μεν είναι πρώτος στο βαθμολογικό πίνακα. Αυτό το πιστώνονται ο προπονητής και οι ποδοσφαιριστές του. Φυσικά. Ωστόσο, η εικόνα του δεν ικανοποιεί. Και δεν ικανοποιεί γιατί η αξία των παικτών αυτών δεν είναι για να βλέπουμε αυτό που βλέπουμε. Ένα παιχνίδι οκ, okay, δύο παιχνίδια οκ, okay, τρία παιχνίδια οκ. Okay. Εδώ όμως είναι παρατεταμένο. Αν εξαιρέσω το παιχνίδι με τον Όφη στο Κύπελλο στην Κρήτη, που ο ΠΑΟΚ ήταν πραγματικά καλός, δεν είδαμε άλλο καλό παιχνίδι από το ξεκίνημα του 2020. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να απασχολήσει τον προπονητή, ο οποίος ήρθε η ώρα να πάψει τους πειραματισμούς, τις δοκιμές και τις αλλαγές. Έχει ένα συγκεκριμένο ρόστερ να διαχειριστεί, πρέπει να το διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο και να δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο Μίσιτς είναι το καλύτερο οκτάρι του ελληνικού πρωταθλήματος. Ναι, ναι. Να χρησιμοποιείται το κάτι. Όταν ο ΠΑΟΚ έχει στη διάθεσή του τον Μπέλκα και τον Μπίσεσβα, νομίζω ότι είναι ένα λάθος, ότι είναι μια απόπειρα προπονητική την οποία σέβομαι ως επιλογή, αλλά δεν μπορώ να μην την κρίνω. Ναι, ναι, ναι. Δεν βγήκε, δεν βγήκε. Μόνο στο μάτς με τον Όφη. Η άποψή μου είναι αυτή. Ναι, ο Όφη κέρδισε, δεν έχασε. Φυσικά. Το μάτς με τον Όφη βγήκε. Γιατί? Ναι. Το μάτς με τον Όφη είναι μια ομάδα που παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Ανοιχτά. Δίνει χώρους στους αντιπάλους. Ναι, ναι. Τους χώρους αυτούς λοιπόν μπόρεσε να κινηθεί ο Μίσιτς με άνεση και να κάνει όσο έκανε. Σε παιχνίδια όμως που δεν δίνει χώρο ο αντίπαλος, όπως είναι ο Αστέρας Τρίπολης, όπως είναι ο Βόλος, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται να παίξει ένα φυσιολογικό ποδόσφαιρο με φαντασία. Και το Μίσιτ στη φυσική του θέση, δηλαδή διπλά στο Μίσιτ, εκεί, εκεί. Και τον Μπέλκα ή τον Μπίσεσβαρ στη θέση τους. Αυτές οι αλλαγές όλες νομίζω ότι έχουν προκαλέσει μια αναστάτωση της ομάδας, μια ανισορροπία πνευματική, την ευθύνη της οποίας φέρει ο προπονητής. Πρέπει να το καταλάβει, ο προπονητής έχει τη στήριξη όλων, ωστόσο θα πρέπει να αντιληφθεί ότι εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με το αποτέλεσμα, γιατί το καλύτερο θέαμα είναι το αποτέλεσμα, αλλά και με την απόδοση της ομάδας. Έτσι, έτσι. Δικαιολογία στη Λαμία ήταν ο αγωνιστικός χώρος. Το δέχομαι. Το δέχομαι. Ήταν κακός και το εξήγησε και ο Λιμιός χθες στο ΠΑΟΚ TV, ότι ήταν τόσο κακή η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου που αποφασίσαμε την ώρα του αγώνα, σαν παίκτες του ΠΑΟΚ, να παίξουμε τόσο όσο χρειάζεται για να κερδίσουμε. Ναι, ναι, ναι. Αποδέχομαι την εξήγηση. Χθες θα, για το χθεσινό παιχνίδι, αν υπάρχει μια εξήγηση, είναι το βάρος που υπήρχε. Η ένταση. Α, το βάρος ότι με νίκη πάω από τα ενώματα. Ναι, 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 και αυτό. Και η ενημέρωση, η ενημέρωση αυτό για την απόφαση, απόφαση. Στο ημίχρονο, γιατί την έρευνα της έναρξης του αγώνα δεν το γνώριζε. Μάλιστα. Λοιπόν, να το δεχτώ και αυτό. Από εδώ και πέρα όμως τελειώνουμε. Οι δικαιολογίες και οι εξηγήσεις. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στο ΆΚΑ για ένα πολύ δυνατό και σκληρό παιχνίδι και θα πρέπει να φανεί αντάξιος των προσδοκιών των φιλάθλων του κόντρα στην πιο φορμαρισμένη ομάδα. Αυτή τη στιγμή. Super League, αυτή την εποχή, το συμφωνώ. Συμφωνώ. Μάλιστα. Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Όχι, αυτά για έχουμε σήμερα, πολλά να πούμε αύριο. Από αύριο πολλά περισσότερα. Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σου. Να είσαι καλά. Γεια σου, Κώστα μου. Γεια σου. Ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι πάντα μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ακούσατε τον Κώστα Βασιλόπουλο. Καμία χάρη, καμία αλλαγή. Έτσι, εγώ είπα πριν το παράδειγμα και είναι η δική μου άποψη και συμφωνώ απόλυτα με τον Κώστα. Δεν υπάρχει, δηλαδή έρχομαι, σου βάζω φωτιά στο σπίτι και επειδή μετά έρχομαι με το πυροσβεστικό όχημα θα πρέπει να σε ευχαριστήσω και θα πρέπει να νιώσω ότι μου κάνεις και χάρη και να σου είμαι και υπόχρεος και να με δίνεις και με το δάχτυλο μου λες βλέπεις, εγώ ήρθα να σου σβήσω τη φωτιά. Όχι φίλε, να μην τη βάλεις τη φωτιά εξ αρχής καθόλου. Και θα κληθείς να πληρώσεις που μου έβαλες τη φωτιά στο σπίτι. Απλά πράγματα, απλά. Θέλω να σας θυμίσω ότι η εταιρεία Ergo Horeca δραστηριοποιείται από το 7 με μεγάλη επιτυχία στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Σκοπός δημιουργίας του είναι η παροχή υψηλής ποσότητας προϊόντων ξενοδοχειακού εξοπλισμού. 23 10 7 76 100. Όλα, η γκάμα προϊόντων, τα πάντα. Για μπουφέδες, για catering, για συσκευές κουζίνας, καφέ μπαρ, σκεύη εξοπλισμό, καφέ μπαρ, κουζίνας, επιτραπέζια είδη σερβιρίσματος. Πολλά, πολλά πράγματα, πολλά, πολλά. Μπείτε και στο ergo.pavla.horeca.gr για να δείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα. Μακεδονομάχου Παπα-Νικολάου.
15 στην Ιωνία Θεσσαλονίκης, 776-100. Θυμίζω το χορηγό μας που είναι το Alpha Park, το πάρκινγκ, το καλύτερο και πιο φτηνό πάρκινγκ στην περιοχή αεροδρομίου. 4,5 ευρώ την πρώτη μέρα, 8,5 τη δεύτερη, για 3 μέρες 10,50, 4 μέρες 12, 5 μέρες 14 ευρώ, 6 μέρες μόνο 16 ευρώ. Είναι ο πιο φτηνός. Απόλυτα ασφαλισμένο το αυτοκίνητό σας, εννοείται. Για δωρεάν μεταφορά και προς το αεροδρόμιο και από το αεροδρόμιο δεν κάνουμε λόγο, εννοείται φυσικά. 23 10 42 44 44. Μεγάλη υπόθεση, μεγάλη υπόθεση τέτοιες μέρες να υπάρχουν ραδιόφωνα σαν το Λίμπερο. Μεγάλη υπόθεση να ακούγονται απόψεις, να μπορεί ο κόσμος να βγάλει αυτό που έχει από μέσα του. Είτε νιώθει δικαιωμένος, είτε νιώθει αδικημένος, είτε είναι στη μία πλευρά, είτε στην άλλη. Και πολύ μεγάλη υπόθεση να ακούγονται διάφορες απόψεις. Σήμερα το πρωί το ρίξαμε το κέντρο, δεν προλαβαίναμε με τις γραμμές και αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, οι εκπομπές μας και η πρωινή εκπομπή αλλά και η μεσημβρινή θα ανέβουν κανονικά στο YouTube, όπου μπαίνετε, αλλά και στο zoomusu.gr η πρωινή. Σας φιλούμε, σας χαιρετούμε, έρχεται Γιώργος Ζαγόρας, εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8, πρώτα ο Θεός, φιλιά πολλά, bye, bye, bye.